και όταν γίνεται μία έρευνα την αφήνεις να εξελιχθεί, σέβεσαι τους νεκρούς και βγάζεις κασμός. Τίποτα άλλο δεν βγάζεις, κασμός σε όλους που παίζουν με τις τέσσερις ψυχές, όποιοι και αν είναι αυτοί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, παράγοντες, πολιτευτές ή πάντες. Ξέσπασμα Ευρυπίδη Κουκιαδάκη λίγες μέρες μετά την τραγωδία στο Καιροπόταμο με φόντο το πινκ-πονκ Αθηνών. Ο Δήμαρχος Πεστού, η στάση του... Σας παρακαλώ, δεν θα απαντήσω για κανένα. Τοποθετούμε και για τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να προσωποποιήσω, ο καθένας μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του όπου θέλει. Αλλά το παιχνίδι αυτό, και δεν είναι μόνον αυτοί που φαίνονται, είναι εκείνοι που δεν φαίνονται κυρίως. Ο Δήμαρχος Πεστού έκανε λάθος και φάνηκε. Ο Αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκε τον εισαγγελέα για την επίσπευση της προκαταρκτικής εξέτασης και την απόδοση ευθυνών. Να αναζητηθούν οι αλήθειες και να τιμωρηθούν όσοι έχουν ευθύνη, και αν είμαι εγώ θα παραιτηθώ από ό,τι κι αν είμαι και θα κάτσω να κάνω και τη φυλακή γιατί θα μου πρέπει. Αλλά αστεία με την αξιοπρέπειά μου δεν θα επιτρέψω σε κανένα να κάνει. Με στόχο το συντονισμό δράσεων αντιμετώπισης των επικείμενων καιρικών φαινομένων, συνεδρίασε εκτάκτως το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Για να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι το επόμενο Σαββατοκύριακο με Δευτέρα που θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην κοινωνία και στους πολίτες μας. Και δεν σας το κρύβω ότι έχω πλακωθεί πολλές φορές με τον Περιφερειάρχη γι' αυτό, γιατί ενώ δεν πρέπει να δίνει στους Δήμους, δεν είναι υποχρέωση, είναι δυνατότητα, εγώ δεν έχω να κάνω καθαρισμούς δρεμάτων. Και το λέω, έχουμε πλακωθεί πολλές φορές γι' αυτό. Προσπαθούμε, γιατί έχουν δίκιο και οι Δήμοι, γιατί εγώ δεν θέλω να πετάω μπαλάκια. Δεν έχουν λεφτά, μας έχουν διαλύσει. Και προσπαθούμε ο ένας να βοηθήσει τον άλλο. Αλλά δεν μπορεί ο ένας να κρεμάει τον άλλο στα μανταλάκια, ειδικά αυτόν που δεν φταίει. Αναμένεται να ακολουθήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αν επαληθευτούν οι προσβλέψεις, η πολιτική προστασία πρέπει να τεθεί εκ νέου σε ετοιμότητα και για το Σάββατο και για την Κυριακή στο Δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, θα πρέπει να κλείσουν οι ιρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν από τους Δήμους, ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη εκπώνησης μελέτης για την καταγραφή των επικίνδυνων σημείων μέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας, των Δήμων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Κουκιαδάκης τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν κατεδαφίσεις ιρλανδικών γεφυρών, ακόμη και σπιτιών που είναι μέσα σε ρέματα. Σήμερα λοιπόν θα κλείσουν οι ιρλανδικές γέφυρες προληπτικά και θα αρχίσω κατεδαφίσεις. Στη συνέχεια θα υποχρεώσω την αποκεντρωμένη να κάνει κατεδαφίσεις και ιρλανδικών γεφυρών και ό,τι άλλο συμβεί και σπιτιών αν χρειαστεί που είναι μέσα στα ρέματα. Κάθε κατεργάριο στον παγκού του. Και μπορεί το επίμαχο σημείο της ιρλανδικής διάβασης στον Καιροπόταμο να κλείσει και με τις μεντόλιθους, όμως οδικοί φαίνεται ότι βρήκαν άλλους τρόπους να κόβουν δρόμο στην ιρλανδική διάβαση.